Ναι, έλα, Αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, μια χαρά βλέπω. Μια επιθυμία έχω. Θέλω ο σημερινός πρόλογος της εκπομπής να ακούγεται κάθε μέρα. Αυτό θα κάνουμε. Τώρα που το είπατε, τέλος. Μα να το κάνεις, μην με κοροϊδεύεις. Σας κοροϊδεύω. Πρέπει. Χαίρετε της Εσπέρας. Χαίρετε της Εσπέρας. Χαίρετε της Εσπέρας, πώς τον έχετε? Εγώ μάλα καλώς έχω σήμερον. Τι εκπομπάρα είναι αυτή πάλι σήμερα? Έχει απασφαλίσει ο Θύμιος, μοιράζει πόνο. Δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει. Έχω γίνει και εγώ πάω να γίνω θαυμαστή σιγά σιγά. Να. Καλά θα κάνεις, καλά θα κάνεις. Άσε μας αγάπη μου, τώρα σε παρακαλώ. Κοίτα, εγώ έχω προβληματιστεί βαθιά σήμερα σε σχέση με δύο πράγματα. Βασικά, όχι, είναι ένα. Είναι η αντίθεση ανάμεσα στους κομμουνιστές και στους υποτιθέμενους άριστους. Θέλεις λίγο να με βοηθήσεις με αυτό το προβληματισμό μου? Για αρχή, τι ακούμε τόσα χρόνια σαν προπαγάνδα για τους κομμουνιστές? Τι ακούμε? Τι ακούμε? Ότι θα μας πάρουν τα σπίτια, έτσι, αν έρθουν στην εξουσία. Ότι είναι εξωγομιάσματα, όπως ακούστηκε πριν, τέλος πάντων, ό,τι λέγανε. Είναι ανήθικοι, είναι ανερχόάπλητοι, δεν ξέρω. Ακούμε ένα σωρό βλακίες, έτσι, ένα σωρό ηλικιότητες. Για τους άριστους, τι ακούμε από την άλλη μεριά? Τι ακούμε? Τα καλύτερα, αν βλέπεις κανάλια. Ωραία, τα καλύτερα. Δεν βλέπω κανάλια. Δεν βλέπεις κανάλια? Δεν ακούς τα καλύτερα. Ποια είναι αυτά τα καλύτερα, παιδί μου? Γιατί είναι άριστοι αυτοί οι άνθρωποι? Πώς είναι άριστοι? Τολμάς να αμφισβητείς? Τολμάς να ψάχνεις? Τι, πώς είναι άριστοι ο άλλος, ορίστε. Ζητώ να μάθω. Με 4 εκατομμύρια έβγαλε 62, πώς έβγαλε με την offshore, αυτός που είναι της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο που είναι μεμπτό τελικά ήταν ότι είχα τις 3 εταιρείες. Είναι για παράνομο, το... όχι μεμπτό. Και το... Αυτό λέμε, κύριε Πάτσα. Μάλιστα. Κουμπάρος του Πέτσα. Αυτός. Αυτό είναι αριστεία, λοιπόν. Αυτό, ναι, αυτός ο Πάτσης. Εκεί καταλήγουμε, εντάξει. Ωραία, κοίτα να δεις. Αυτό είναι ένα παράδειγμα λαμπρής αριστείας. Μάλιστα, μάλιστα, οκ. Okay. Με τη βοήθεια του Πιερακάκη, έτσι. Πάντα. Θέλω να πω, πάντα, γιατί είναι εύκολο να φύγει ο Πάτσης. Το Πιερακάκη δεν τον κόβει. Να, ένα παράδειγμα αριστείας. Θες να πω κι άλλα? Αν έχω να πω. Φαντάζομαι ότι έχει σίγουρα να πει σε έναν άνθρωπο που δεν βλέπει τηλεόραση όπως εγώ, θα μπορούσε να μιλήσει για δημοσιογράφου, παύλα, νύφες πρωθυπουργών, συζύγους δημάρχων. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα, νομίζω. Λαμπρής αριστείας παντού. Λοιπόν, μην το ψάχνεις παραπάνω. Ναι, αλλά να σου πω κάτι όμως, γιατί. Άσε τα αλλά, το είπαμε. Οκ. Ποιοι όμως από αυτούς ξέρουν να μιλήσουν για τέχνη, ποιοι ξέρουν για μουσική, για ποιήση, για θέατρο, ποιοι σαπίζουν την κοινωνία, έτσι, και ποιοι την πάνε μπροστά με τις τέχνες? Εξαρτάται τι θεωρούμε τέχνη. Συγγνώμη, Συγγνώμη, εγώ τόση ώρα στην εκπομπή τέχνη ακούω. Συγγνώμη, γιατί. Υπάρχουν και οι τράπερς που οι άριστοι τους προτιμούν. Γαμάτο. Δεν το συζητώ. Η τραπ μουσική είναι γαμάτη. Δηλαδή, εντάξει, και αν έχουμε χορέψει με τον Dance with the Devil σαν έφηβοι. And dance with the devil. Αλλά όχι, η τραπ είναι, εντάξει, τι να πω πια. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω. Καλησπέρα, πω... είσαι το Dance with the Devil, ε. Σ' άρεσε και το Zombie Nation? Και από αυτό. Ανάρη μου εσύ. Η ερώτηση είναι ποιοι πάνε τη χώρα και τον τόπο και τους ανθρώπους του μπροστά. Ποιοι τους τραβάνε ψηλά. Το ερώτημα ποιοι... είναι αν θέλουμε να πάνε μπροστά. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θέλουμε. Γιατί σου λένε οι άριστοι. Ωραία, μου λες ότι εσείς μας πάτε μπροστά. Μας ρωτάς εμάς τους άριστους αν θέλουμε να πάτε μπροστά? Όχι, είναι η απάντηση. Άρα υπάρχει άλλη στόχευση. Εμπρός πίσω, όπως έλεγε κάποτε και σε ένα σύριαλ. Εμπρός πίσω, εμπρός πίσω. Μάλιστα, μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ θα παραμένω με τους κομμουνιστές. Και Παύλα. Εντάξει, μείνε εσύ εκεί. Χαίρομαι που συμφωνούμε. Μείνε με στα όνειρά σου, που λέει και ο Αντώνης Ωρέμος, έτσι επειδή είπαμε για τέχνη. Μείνε με στα όνειρά μου, γίνε φόβος και χαρά μου. Σωστά, σωστά. Και γαμώ τις τέχνες. Μείνε μέσα στη ζωή μου, μείνε. Από το Ρέμο ειδικά και γαμώ τις τέχνες. Αυτό. Αριστεία τέχνας κατεργάζεται που λέμε. Πω πω, ανατρίχια. Αυτά στα τέχνας όμως. Αυτά μας λες και μας κάνεις σε κομμάτια. Δηλαδή πιο κομμάτια και από ό,τι μας έκανε ο Θύμιος. Το ξέρω. Έλα, γεια. Φιλιά. Γεια σας. Γεια σας. Παραπολιτικά. Ναι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για τη σημερινή εκπομπή γενικά και για το σταθμό και για την ελληνοφρένεια γενικότερα. Τι να πω, τα έχουμε κάνει. Μανιφέστο είναι αυτό, δεν είναι εκπομπή. Μπράβο σας. Συγκινηθήκαμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, όλα καλά. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Καλημέρα, ρε φίλε, είναι... Ιστορικό το τηλέφωνο αυτό, γιατί είναι, σε παίρνω από το μαγαζί που κλείνω, ρε φίλε, και είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω μέσα από αυτό το χώρο που σ' άκουγα τόσο καιρό.
Αποστολή. Έλα. Αχ, Αποστολή μου. Είχα και εγώ μαγαζί όπως ο προηγούμενος κύριος και σε άκουγα συνέχεια. Το έχω κλείσει από το 12, αλλά σε ακούω ακόμα. Κάθε μεσημέρι είμαι εδώ στο σπίτι να σε ακούσω, αγάπη μου. Και ο Θύμιος σήμερα τι καλός που είναι. Τι μαγαζί ήτανε? Είχα μαγαζί με ρούχα και είμαι η Στέλλα που είμαι φίλη με την Νανά, την Αγγελοπούλου. Και είμαστε μαζί στη θάλασσα και τη λέω, παιδιά, φεύγω εγώ πάνω να ακούσω τον Αποστόλη. Και σε πήρε τηλέφωνο και σου λέει, στην Ελλάδα μου άφησε τη θάλασσα για να έρθει να σε ακούσει. Από τα κύματα στα ραδιοκύματα. Καλό, Αποστόλη, κάτι ακόμα. Να σου πω, αγόρι μου, γιατί δεν έχω πάρει ποτέ και σα ακούω πολλή χρόνια. Εγώ είμαι από την άλλη μεριά. Είμαι μια μανούλα που λείπουν και τα δυο μου παιδιά έξω και οι δύο μου οι κόρες. Η μία στη Γερμανία, η άλλη στην Αγγλία. Δεν κλαίω όταν τις παίρνω, γιατί δεν θέλω να τις στενοχωράω. Δεν κλαίω, κάνω τη χαρούμενη. Εντάξει, Αποστόλη μου, να είσαι καλά, σε αγαπάω πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σαν γιο μου σ' αγαπάω. Γεια σου. Γεια. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα. Καλημέρα, είμαι πολύ συγκινημένος γενικά σήμερα με την εκπομπή και θέλω να πω κάτι. Καμπό την παγκία σας, ρε πολιτική. Όταν ακούω εγώ ότι όλα πάνε καλά, εγώ βλέπω, ρε φίλε, τη υγεία ότι πεθαίνει ο κόσμος γιατί δεν έχει να πάρει τα φαρμακά του. Γιατί δεν κόβει την θεραπεία που κάνει για τον καρκίνο. Βλέπω τη δικαιοσύνη να αθωώνει ένα παγκόσμιο σκάνδαλο, να τον κάνουμε εθνική τέτοια. Βλέπω στη δικαιοσύνη να αθωώνονται άνθρωποι που έχουν κατακλέψει την Ελλάδα και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα λίγη. Συμμορία λέω πριν. Παγκόσμιο σκάνδαλο εθνική συμμορία. Βλέπω στην υγεία αυτά. Βλέπω στην αστυνομία ότι δεν υπάρχει αστυνόμευση. Βλέπω που ξεπουλάνε την περιουσία του κράτους άνθρωποι που πάνε, ανεβαίνουν για μία σεζόν και υπογράφουν για χρόνια και ζαμάνια για μα. Βλέπω τους άνθρωπους να στέλνουν όπλα χωρίς να έχει κάνει έγκριση από κανέναν. Δεν είναι παιδιά. Και έχω τον Άδωνη και γυρνάει και μου λέει ότι όλα είναι καλά. Είμαστε πρώτοι και όλοι οι άλλοι μας βλέπουμε τα κιάλια. Λοιπόν, σαν τους δυο μας είναι τρελός. Αν ακούει κάποιος ψυχίατρος, θα πρέπει ή εμένα ή αυτόν να τον βάλει μέσα. Δεν εξηγείται, ρε φίλε. Εγώ τα βλέπω λάθος ή θέλει η άλλη. Αυτό, ρε φίλε, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δουλεύουμε σαν σκυλιά από την παγκία σας και δεν μας θέλουν να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Και γυρνάτε και μας λέτε το ένα και το άλλο. Περνάνε τα λεφτά να γυρνάει ένα νέο Τσοχαντζόπουλος ότι εγώ θα μιλήσω. Εγώ θα μας απειλήσω και δεν μιλάει κανένα που λέει τώρα ο άλλος ότι είναι νόμιμο και ηθικό. Νόμιμο είναι, ρε φίλε, ποιος φτιάχνει τους νόμους. Ποιος είναι αυτός που φτιάχνει τους νόμους που απαγορεύει τον παιδεραστή, αλλά σε ένα άλλο κράτος επιτρέπεται. Απαγορεύεται το ναρκωτικό, αλλά σε κάποιο άλλο κράτος επιτρέπεται. Ποιος είναι αυτός που ορίζει το ηθικό του νόμου που ψηφίζουν και βγάζουν? Ποιο είναι ο μπούσουλας? Ποιο είναι το ποσοστό των κρατήσεων από ένα μισθωτό όλο το χρόνο? Ένας που καπνίζει ένα πακέτο τσιγάρα και έχει ένα αυτοκίνητο είναι μισθωτός. Πόσα του παίρνει το κράτος κάθε χρόνο από το ακαθάριστο του εισόδημα? Θέλω να μάθω. Γιατί γυρνάει ο άλλος και σου λέει ότι το τσάμπα και το δωρεάν καταργήθηκε? Δεν είμαστε στην εποχή του τσάμπα. Ούτε του δωρεάν. Ποιο είναι τσάπα, ρε φίλε? Τι μου δίνει τσάπα που πάει το παιδί σχολείο και πρέπει να δίνουμε ένα σωρό λεφτά για να μάθει τις μαλακίες που του λέτε? Και ποιος θα δεν βοηθάει αυτόν τον άνθρωπο? Ποιος είναι αυτός που κρίνει το παιδί με μένα δεν παίζει τάμπλετ? Ποιος θα δει πλάτο έχει? Ποιος είναι αυτός που πάει τα όλια στο διάλογο? Έλα, ρε κουνουλουμαρά μου. Έλα. Να σου πω, όπως πάντα μας έχετε γαμίσει ψυχολογία, ρε φίλε, και θα επιτύχει. Έλα, μωρέ, γαμημένη ήταν έτσι κι αλλιώς τώρα, εμείς θέμε. Όχι, δεν είπα ότι φταίτε εσείς, ρε φίλε, γιατί έπαιρνα από χτες για να πω τη μαλακία, αλλά αυτό το κολοκέντρο σας γαμιέται, να πούμε. Τέλος πάντων. Συγγνώμη που γαμιέται και κάποιος, Φυσιολογικό θα πεις. Να σου πω, λέει που δεν το κάνει με το ζόρι. Σωστό. Να σου πω, στο είχα πει και κάποτε κι άλλη μια φορά ότι ο λόγος που δεν πρόκειται να νικήσουμε ποτέ είναι αυτός. Γιατί δεν είμαστε πούστιδες, αλλά και δεν πρόκειται ποτέ να νικηθούμε, αδερφούλη. Καλησπέρα, γεια σου, Αποστολή. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει, αγόρι μου, αλλά από αυτά που ακούω. Συγγνώμη. Θυμήθηκα όταν είχαν το Θόδωρα τον Κολοκοτρώνη στα Νάπλη. Ζήτησε μολύβι και χαρτί ο άνθρωπος. Και του φέρανε πολλά μολύβια, πολύ χαρτί. Και έγραφε στην κάθε σελίδα καμιά 20 φορές στην κάθε σελίδα. Ντε ψαρί, ντε ψαρί. Αφού γεμίζει το χαρτί, έρχεται μέσα ο δεσμοφύλακας Μπαρμπαθόδωρα, του λέει τι. Γράφεις, λέει ντε ψαρί. Και γιατί γράφει συνέχεια ντε ψαρί? Άμα δεν ξυπνήσει το γαϊδούρι, λέει ο Μπαρμπαθόδωρας, εγώ θα συνεχίσω να γράφω ντε ψαρί. Αυτό κάνετε, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
Έλα, Αποστόλη μου, καλημέρα, παιδί μου. Καλημέρα. Αποστόλη, πώς τα λέει αυτό το Θήμιο, ρε. Είναι, τι να σου πω τώρα, βάλσαμο στα αυτιά μας. Αν υπήρχαν άλλοι 5 τέτοιοι Θήμιοι, θα είχαν ρίξει τον κούλι από τον πρώτο μήνα. Τα τσοντοκάνα, αλλά δεν λένε τίποτα από όλα αυτά που λέει ο Θήμιο, ρε, παιδί μου. Τίποτα δεν λένε το τσοντοκάνα. Αυτό είναι το πράγμα. Δεν βγαίνουν Θήμιοι σήμερα. Δεν βγαίνουν Θήμιοι. Εγώ το λέω πάτσο, το λέω μπάτσο αυτό, ναι. Το συγχαμένο με τη μασέλα που φοράει. Πέκλεψε τα λεφτά ακόμα, ακούσε ένα εκατομμύριο, 200 εκατομμύρια. Παίρνει τα σπίτια του φουκαρά του Κοσμάκη, ρε. Η τράπεζα λοιπόν που ζήτησε να φτιάξουμε μια εταιρεία η οποία θα αγόραζε δάνεια κατανοητικά για πιστωτικές κάρτες του 98-2003-2004 έναντι του τιμήματος των 4 εκατομμυρίων. Και δεν θα πάρετε τα δανεικά του αυτού του κερατά του Μητσοτάκη και του Πασόκ που έχουν πέψει 380 εκατομμύρια. Σε χάλο που και που, δεν πειράζει όμως. Άντε πάρτε, αλλά πει τι να του πάρει αυτόν τον αέρα. Δεν έχουν σπίτια, τι να του πάρουνε. Το καταλάβεις. Ρε μαλάκα, πρέπει να πάθα μετάλλαξη. Εσύ? Ναι, άκου να δεις, φίλε, ό,τι είπε ο Τλιβερός, τον λέω τον κομμουνιστή, είμαι μαζί του, πρώτη φορά μαλάκα τα είπε τόσο ωραία τώρα, με τα σκουπίδια στην τηλεόραση, με αυτά τα αρχίδια που πήραν τα σπίτια των ανθρώπων, των κακομύριδων. Φίλε, σαν να μίλαγα εγώ. Τι έχω πάθει, ρε μαλάκα. Τι έγινε, δηλαδή έχεις ξεκινήσει, είπαμε από Πασόκ, πήγε Σαμαρά, δηλαδή... Του χρόνου σε βλέπω στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Όχι, φίλε. Μαλάκα, τι έγινε. Έλα, ήρεμα, ε. Όπα, συμφωνώ, επαυξάνω, μπράβο του, συγχαρητήρια. Αλλά, πάμε στο αλλά. Από μένα το μαλάκα που τον βρίζω, εντάξει. Εγώ είπα, σε κάποια δεν συμφωνώ, ρε. Αλλά εγώ, βρε βλάκα, είμαι πάντα αντικειμενικός. Αυτό που συμφωνώ 100% μαζί του με τα σκατά. Εγώ ένα βοτρατζίδικο θέλω, αν είναι δυνατόν, να βάλει την ανάστροφη την ώρα που γίνονται live όλα αυτά και να του σκάσει έτσι σκατά από πάνω σε όλα αυτά τα μπουρδέλα τη τηλεόραση. Τα σκουπίδια, σε όλα αυτά τα αρχίδια που εκμεταλλεύονται τις θέσεις τους και παίρνουν τα σκουπίδια των ανθρώπων. Γιατί ρε μαλάκα δεν μιλάνε για τον Παπαδημούλη, μιλάνε μόνο για αυτό το αρχίδι τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Για τον Παπαδημούλη, γιατί δεν λένε τίποτα, ρε μαλάκα που πάγε τόσα σπίτια. Όλα αυτά τα καθήκια είμαι υπέρ με το θλιβερό το κομμούνι σου, μαζί του, μπράβο του, σου μιλάω ειλικρινά 100%. Δεν σε αναγνωρίζω, δεν μπορώ να καταλάβω. Βρε μαλάκα, αφού είναι αλήθεια αυτά που λέει, γιατί ρε βλάκα δεν είμαι φανατικός εγώ. Τον βλέπω ότι λέει κάτι σωστό, πεντακάθαρο, το οποίο το υποστηρίζω και φωνάζω παντού. Για όλα αυτά τα αρχίδια τις βίζετε σαν ανθοπουτάνες, όλα αυτά τα αρχίδια που μας πλασάρουν και ο κόσμος νομίζει ότι αν δεν γίνεις πουτάνα βίζητα δεν είσαι τίποτα. Μαζί του! Μπράβο ρε μαλάκα καλαμούκι, πρώτη φορά τι να πω, ο γυμναστηριακός του λέει μπράβο. Φιλιά πολλά. Κοίτα να δεις καταξίωση.